Τάκης Οικονομόπουλος, ο διεθνής βετεράνος ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια και στο γνωστό Πανελλήνιο, εκτός από το ποδόσφαιρο, έχει, πραγματικά μας έχει καταπλήξει με τα υπέροχα έργα του εδώ, τη ζωγραφική. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός από το ποδόσφαιρο έχει ασχοληθεί και με τη ζωγραφική και εδώ υπάρχουν κάποια εκθέματα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον Τάκη τον Οικονομόπουλο πώς ξεκίνησε και πώς ήταν και η σημερινή του παρουσία εδώ στο Δημαρχείο Αχαρνών. Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να ζωγραφίζω από την ηλικία των 7 χρόνων, όταν στο δημοτικό είχα έναν καθηγητή ο οποίος ήταν με κομμένο χέρι και με κομμένο πόδι, στηριζόταν πάνω στο μπαστούνι και ζωγράφιζε στον πίνακα κάτι καταπληκτικά πράγματα. Και παρακινήθηκα και άρχισα να ζωγραφίζω στο βιβλίο μου, στο τετράδιό μου και βεβαίως με μολύβι. Σιγά σιγά, μόλις έφτασα 11-12 χρονών, άρχισα να βάζω χρώμα. Και αξιοποίησα λοιπόν την τέχνη μου αυτή και κάθε χρόνο είχα βελτίωση πάρα πολύ μεγάλη. Έμαθα πώς θα βάζω τις σκιές, από μόνος μου βέβαια τα ανακάλυψα, πού θα βάζω το φως κλπ. Και έφτασα σε αυτό το επίπεδο που είναι πάρα πολύ. Είναι επάγγελμα σήμερα η ζωγραφική για σένα, Τάκη? Όχι, εμένα είναι χόμπι. Χόμπι. Θέλω περισσότερο να βλέπει ο κόσμος τα έργα που κάνω και από εκεί και πέρα. Θα ήθελα να μας πεις την τεχνική για τη ζωγραφική σου. Έχεις ένα μόνο στυλ ζωγραφική? Όχι, δεν έχω. Αυτό, γιατί άκουσα κάτι προηγουμένως για πρόκες και ήθελα πάνω σε αυτό να μου πεις. Χρησιμοποιώ και ήδη και πρόκες και πευκοβελώνες, ζωγραφίδες κλπ. Βγαίνουν τρισδιάστατα τα έργα μου και είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να του πω ότι υπάρχει αυτό το είδος της ζωγραφικής για να μπορέσω να καταλάβω ότι έχω βάλει ζωγραφίδες και τα άλλα υλικά. Εδώ στο Δημαρχείο Αχαρνών, πώς βρέθηκες στην περιοχή μας? Είχα βρεθεί σε μια εκδήλωση και γνώρισα ένα φίλο, ο οποίος είναι οδοντογιατρός και είδε τα έργα μου από το κινητό μου. Και μου λέει, με την πρώτη ευκαιρία, μόλις θα γίνει κάποια εκδήλωση, θέλω σε παρακαλώ, μπορεί να έρθεις να μου κάνεις μια αίσθηση. Ο Παναγιώτης ο Καζανάς θα είναι, ο οποίος είναι και πρόεδρος στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία του Παράρτημα Χαρών, που έχει και την εκδήλωση κάτω σε λιγάκι. Λοιπόν, και του λέω, εντάξει, αν θέλεις να και επιθυμείς, θα έρθω εγώ να το κάνω. Και ήρθε. Ωραία. Συγχαρητήρια, Τάκη. Εγώ θα κάνω ένα γύρο με τα έργα σου, δείχνοντας και στον κόσμο τα έργα σου μέσα από το διαδικτύο. Και πάλι συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσει αυτό το πολύ όμορφο έργο. Κοντά τα έργα μου, Να συνεχίσει αυτό το πολύ όμορφο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τα έργα τα οποία έχουν αναρτηθεί εδώ στο Δημαρχείο Αχαρνών.
ευχαριστούμε πολύ γιατί και μας θυμίζετε και στην πόλη μας. Εσείς που ήρθατε και ο Αντώνης. Εμείς πιστεύουμε. Εσείς ήρθατε για να γνωρίσετε. Έχει γράψει ένα τραγούδι για μένα.